μπλόκο του Λούρου από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας θερμό αγωνιστικό μήνυμα. Προσπαθούμε να τα βρούμε με την κυβέρνηση. Δεν έδειξε το πραγματικό της αυτό ακόμα. Πιστεύουμε, όπως έλεγε ο Υπουργός στη Γερμανία, ότι δεν έχουμε προβλήματα. Και μπορεί να μην έχουμε συνάδελφοι προβλήματα. Για να δούμε όμως. Και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν προβλήματα. Γιατί τάχα βγαίνουν. Τι τους φταίει. Το ίδιο είναι και στην Ευρώπη και εδώ. Το κόστος παραγωγής. Οι τράπεζες που δεν μπουκώνουν. Η πολιτική που εφαρμόζουν σε όλα τα προϊόντα. Συνάδελφοι, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του αγρότη από τη Λάρισα. Που το ρώτησε ο δημοσιογράφος, είναι ακριβά τα προϊόντα, δεν είστε ανταγωνιστικοί. Το κόστος, συνάδελφοι, δεν το διαμορφώνουμε εμείς. Το κόστος διαμορφώνεται από τράπεζες, από εφόδια, από ρεύματα, από τράπεζες που μας έχουν πιει το αίμα και δεν χορταίνουν, συνάδελφοι. Και θέλω να πω και στους δημοσιογράφους, όπως εμείς κοστίζουμε και δεν παράγουμε πολύ, είναι και οι δημοσιογράφοι δεν παράγουν πολύ. Και υπάρχει πρόταση να έρθουν από την Ινδία, όπως είπε, με 10 ευρώ την ημέρα. Γι' αυτό λέω ότι ο αυτοματισμός τους που προσπάθησαν να περάσουν μέσα από τα κανάλια δεν πέρασε. Ούτε η κομματική επιλογή. Εμείς στα μπλόκα που έχουμε είμαστε μοσαϊκό. Δεν μπόρεσε να περάσει ο αυτοματισμός. Και δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που λέγανε χρόνια ολόκληρα ότι οι αγρότες δεν έχουν να κάνουν το χειμώνα. Και στην Ευρώπη δεν έχουν τι να κάνουν το χειμώνα. Ή το πρόβλημα είναι. Συνάδελφοι, εμείς στέλνουμε μήνυμα. Έχουν περιθώριο. Όπως δώσαν με τον κορονοϊό επιστρεπτέα προκαταβολή σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τα λιμάνια, τους δρόμους, σε όσους στα τσοντοσάιτ έχουν περιθώριο και για μας. Μπορούν να δώσουν φτηνό πετρέλαιο όπως δίνουν σε εφοπλιστές, κλινικάρχες. Έχουν περιθώριο. Είναι θέμα ΚΑΠ. Θέλουν να μας εξοντώσουν. Έχουν όμως κάποιοι συνάδελφοί μας ψευδές ότι θα γλιτώσουν. Δεν γλιτώνουμε, συνάδελφοι. Αν δεν μαζευτούμε στους αγροτικούς συλλόγους, στις ομοσπονδίες, δεν θα γλιτώσουμε. Ο μαζικός οργανωμένος αγώνας θα δώσει τη λύση. Πρέπει να νιώσουν την ανάσα στο σβέρκο τους. Πιστεύω οι συνάδελφοι που λείπουν να πάρουν το μήνυμα και να δυναμώσουν τα μπλόκα. Ήδη έχουμε καλά αποτελέσματα στην Πρέβεζα. Πιστεύω να κλιμακώσουμε τον αγώνα με τις αποφάσεις που θα πάρουμε πανελλαδικά την Τρίτη και πιστεύω να έχουμε καλά αποτελέσματα. Γιατί αν δεν έχουμε αποτελέσματα με τη μέθοδο της καραμέλας που αυτοί μας δίνουν και δεν την τρώμε, την κλείφουμε, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είπε ο συνάδελφος ότι θα γίνουμε καρσόνια και θα πάμε στη Γερμανία. Συνάδελφοι, ούτε καρσόνια μπορεί να γίνουμε, ούτε στη Γερμανία να πάμε. Μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεια στον τόπο μας, έχουμε εμπειρία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτάρκης και θα γίνει. Στο χέρι μας είναι. Ευχαριστώ.